ο δεύτερος αγώνας δρόμου Βασιλιάς Λεωνίδας. Γι' αυτό θέλω παρακαλώ πολύ τον Δήμαρχο Τρίπολης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζιούμι, μιας και η πόλη, είμαστε στην πόλη του, να κάνει ένα καλωσόρισμα. Λίγο ησυχία, παιδιά, και θα ξεκινήσουμε. Το ξέρω ότι, είσαστε, ότι θέλετε, δεν την κρατιώσαστε. Λίγο ησυχία και θα ξεκινήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την υπέροχη φιλοξενία. Δεν είμαστε όχι εδώ, αλλά ζήτω, ζήτω για το όχι. Καταρχάς, να σας καλωσορίσω. Βλέπω ότι είστε αρκετοί από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Στον 7ο, αλλά φέτος νομίζω επαιτειακό αγώνα των αθανάτων. Επαιτειακό γιατί γιορτάζουμε τα 200 χρόνια. Και νομίζω ότι είναι για όλους εξαιρετικά τιμητικό αυτός ο αγώνας και για μας βέβαια. Οπα, αλλά και για εσάς που έχετε έρθει από άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο αγώνας αυτός να ξεκινάει ακριβώς κάτω από το άγαλμα και μπροστά από τα οστά του, γιατί εδώ εφυλάσσονται και τα οστά, του απελευθερωτή του γένους μας, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αυτού που ουσιαστικά απελευθέρωσε την πατρίδα μας και δημιούργησε το σύγχρονο ελληνικό κράτος από το 1821 έως σήμερα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική τιμή για μας να φιλοξενούμε τόσους αθλητές. Θα χαρούμε ο αγώνας αυτός να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να διοργανώνεται. Και βέβαια να ευχηθώ σε όλους σας καλό αγώνα και καλά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι σε αυτούς τους αγώνες μεγαλύτερη σημασία έχει η συμμετοχή παρά ποιος θα βγει πρώτος ή ποιος θα βγει δεύτερος. Συγχαρητήρια σε όλους σας, καλό αγώνα. Ευχαριστώ. Φιλάς τρεμοπύλες, έτσι μπράβο. Αυτό είναι. Σε πάνω ότι ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ τον κύριο Αντιδήμαρχο τον Δημήτρη Μακαρούνη που κάθε χρόνο μας βοηθάει εδώ πέρα με το στήσιμο όλο το πολύ ωραίο πραγμάτων να κάνει και αυτός ένα καλωσόρισμα. Κύριε Δημήτρη Μακαρούνη, παρακαλώ πολύ το βήμα σε εσάς. Σας καλωσορίζω και εγώ στην πρωτεύουσα του Μαριάτη Τρίπολη. Σας εύχομαι να έχετε έναν καλό αγώνα. Πιστεύω ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και οι κατάλληλες. Ας ελπίσουμε τις επόμενες ώρες να μην βρέξει, έτσι ώστε να έχετε έναν καλό αγώνα. Με χαρά ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του κυρίου Γορανίτη για να διοργανώσουμε και φέτος τον 7ο αγώνα των αθανάτων και ευελπιστούμε ότι και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη επιτυχία και με περισσότερες συμμετοχές. Από πλευράς μου σας εύχομαι να έχετε έναν καλό αγώνα και να ευχαριστηθείτε αυτές τις ώρες που θα τρέξετε και να απολαύσετε και το τοπίο και τον αγώνα σας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, όπως κάθε χρόνο και φυσικά και τώρα, να ψάλουμε όλοι μαζί τον εθνικό μας ύμνο. Παρακαλώ πολύ. Σε 3, 2, 1, πάμε. Σε γνωρίζω από την πρόξη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Από το στόμα μου το πήρες. Δυστυχώς πριν λίγες μέρες χάσαμε έναν πολύ αγαπητό φίλο και δρομέα που έχει τρέξει, έχει συμμετάσχει και στον δρόμο των αθανάτων. Λίγο παιδιά την προσοχή σας. Λίγο ησυχία, λίγο ησυχία.
Δυστυχώς πριν λίγες μέρες χάσαμε έναν αγαπητό φίλο και δρομέα από την Καλαμάτα, τον Λεωνίδα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος χτυπημένος από την επάρατη νόσο έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν λίγες μέρες. Ο τελευταίος σταθμός από εδώ και πέρα θα φέρει το όνομά του σημειολογικά πριν μπούμε στην Καλαμάτα. Θα είναι ο σταθμός Λεωνίδας Παπαδόπουλος. Εκεί θα σας περιμένει μεταξύ άλλων η γυναίκα του και οι δυο του κόρες. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι αυτό. Το περισσότερο που μπορείτε να κάνετε εσείς είναι να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή ενός λεπτού σιγή για τον Λεωνίδα τον Παπαδόπουλο που τίμησε τα βουνά αυτά και θα λείψει από όλους μας. Παρακαλώ πολύ για τον Λεωνίδα τον Γίγαντα ενός λεπτού σιγή.